Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την αερόβια, την καλύτερη για κάψιμο λίπου. Πώ θα κάνει στο σώμα σου μια λιποδιαλυτική μηχανή που απλά και η λίπο να μην υπάρχει αύριο. Hey, γεια σα και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα λοιπόν, πολύ καλά. Ξέρετε είμαι, ο Σαρούκλα. και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την καλύτερη αερόβια για κάψιμο λίπου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσει να κάνει like, γιατί όπω ξέρουμε, η καλύτερη αερόβια είναι να πατά το κουμπί του like κάθε φορά που το πατάς, και 500 θερμίδε. Δεν ξέρω αν το πίστευε, αλλά έτσι είναι μόνο στα βίντεο μου, σε κανέναν άλλο. Επίση, μπορεί να μαντέψει ποιο είναι αυτό εδώ ο τύπος. Όποιο το μαντέψει, παίρνει. Α, θα τον καφίσω σε σχόλιο αυτό. Οπότε, α ξεκινήσουμε με το θέμα μα. Καλύτερη αερόβια για κάψιμο λίπου. Τώρα, παλιά εγώ αυτό που έκανα είναι να διαβάζω πάρα πολύ και να βάζω όλε αυτέ τι έρευνε και τι μεταναλύσει και την επιστήμη πίσω από, το, α, από την αερόβια. Οπότε καθόμουν και έτσι. Και, 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 το θέμα ήταν ότι κάθε φορά έβγαινε και μια νέα έρευνα που λίγο έφερνε ε, τον αντίλογο και, α πούμε, ήταν σε φάση το HIT. Η HIT ε, αερόβια είναι η καλύτερη αερόβια του κόσμου. Και μετά βγαίνει μια άλλη αερόβια και έλεγε, Όχι, α, η χαμηλή ένταση αερόβια είναι η καλύτερη αεροβια του κόσμου. Και ε, ε, σε, σε μπέρδευε λίγο όλο αυτό. Αλλά καθόμουν και τα βάζα κάτω και πάντα έβγαζε ένα συμπέρασμα, έτσι. Και μετά. Ε, το έκανα στον εαυτό μου, γιατί εγώ ήμουν απορωμένο και κολλημένο. Αλλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω με κόσμο, ε, του έλεγα. Ε, θυμάμαι τον πρώτο, του έστειλα ένα PDF, ε, τρει σελίδε, με την καλύτερη αερόβια και την καλύτερη ρουτίνα. Και ο τύπο έκανε ξέρω, δύο μέρε να μου απαντήσει. Και μετά μου απαντάει και μου λέει: Σάρω, δεν έχω αυτό ούτε αυτό. Και του λέω, Α, κοίτα να δει, δεν έχει πρόσβαση ξέρω εγώ, σε αυτά τα πράγματα. Οπότε τι, σε τι έχει πρόσβαση. Α, σε αυτό. Ξέρω εγώ στη θάλασσα. Οκ, okay, α κάνουμε κολύμπι. Ωραία, αυτή την ένταση, αυτή την ένταση. Και μετά μου στέλνε, μπερδεύτηκα. Το ένα άλλο, μέχρι που το βρήκαμε και μετά το παράτησε. Εντάξει. Το έκανα μία, δύο, τρει φορέ και μετά κατάλαβα τι πραγματικά έχει σημασία όταν κάνουμε αερόβια. Εντάξει. Οπότε αυτό θα σου πω τώρα. Λοιπόν, Πάμε λίγο με την ένταση. Η ένταση τη αεροβίας. Ε, χαμηλή, μέση, ψηλή. Και έχουμε και τη hit που είναι full ψι, χτυπιέσαι σαν σα ψάρι. Μετά κάθεσαι για 2-3 λεπτά και να χτυπιέσαι πάλι σαν ψάρι. Αυτή είναι η hit. Οκ, okay. ε, τώρα, Χαμηλή ένταση. Δεν θε να κάνει χαμηλή ένταση. Γιατί? Γιατί χαμηλή ένταση αερόβια κάνω εγώ εδώ πέρα που σου μιλάω όταν κάνω αυτέ τι κινήσει. Χαμηλή ένταση αερόβια κάνει όταν κάνει δουλειά στο σπίτι ή όταν περπατά στο σκύλο σου. Δεν μετράει αυτό σαν αερόβια. Είναι ο μεταβολισμό σου. Οπότε, ναι, είναι καλό να τα κάνει όλα αυτά. Είναι καλό να έχει φτιάξει μια ζωή δραστήρια που κινείσαι συνέχεια και να βρίσκει αφορμέ να κινείσαι, αλλά δεν το μετρά σαν αερόβια. Δεν έκανε μια συνεδρία αερόβια όταν απλά ε, το σπίτι. Έτσι. Οπότε, εάν πα να περπατήσει ε, μία ώρα και το πα full χαλαρά, εντάξει, άστο αυτό στην άκρη. Δεν, δεν καίει πάρα πολύ και είναι σαν να κάνει δουλειά στο σπίτι. Οπότε, να βγει να περπατήσει με τα φιλαράκια σου είναι καλό, αλλά δεν θα το μετρήσουμε και σαν αερόβια, κατάλαβες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι υψηλή ένταση ή η hit. Εντάξει, το πρόβλημα με την υψηλή ένταση είναι ότι σε κουράζει πάρα πολύ. Έτσι. Ε, το, το, το θετικό με την υψηλή ένταση είναι ότι νομίζει ότι κάτι κάνει. Και φυσικά και κάτι κάνει. Αλλά νομίζω ότι κάνει κάτι απίστευτο. Ότι έχει κάψει 5.000 σερμίδε, επειδή απλά είσαι όλο υδρότα και πεθαίνει και λιποθυμά και σέρνεσαι. Και βγαίνουν πολλά προγράμματα. hit προπόνηση, αυτό το νατάλλο. Κάψε, κάψε, κάψε. Αλλά αυτό είναι το τι νομίζει ο κόσμο. Αλλά το, το, το πρόβλημα, το βασικό είναι ότι δεν καίει τόσε θερμίδε όσε νομίζει ε, και σε κουράζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Οπότε η κούραση προ τι θερμίδε που καίει δεν είναι τόσο καλέ. Ε, δεν, 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 δεν αξίζει. Ε, τώρα, α πούμε, πε ότι κάνει hit σήμερα. Θα είσαι τόσο κουρασμένο που σε μία εβδομάδα από τώρα θα ξαναμπορεί να κάνει hit. Το πολύ να κάνει δύο με τρει φορέ hit ή πολύ υψηλή ένταση προπόνηση ε, αερόβια μέσα στη βδομάδα. Εσύ θε κάτι που να μην σε κουράζει τόσο πολύ, αλλά και να καίει τι αντίστοιχε θερμίδε. έτσι. Ε, οπότε, hit τύπου πάω να πεθάνω, πάω να λιποθυμίσω πάνω στο διάδρομο ή ε, οπουδήποτε, το βγάζουμε στην άκρη. Και εδώ να βάλουμε και τα βάρη. Τα βάρη τώρα. Όταν κάνει βάρη, όταν κάνει προπόνηση με αντιστάσει, δεν θε να ανεβαίνουν απίστευτα η παλμή σου, δεν θες να υδρώνεις απίστευτα, δεν θες τίποτα από αυτά. Αυτά είναι για την αερόβια. Το να υδρώνεις, το να ανεβαίνει η παλμή σου είναι για την αερόβια. Για την αναερόβια, το μόνο που σε νοιάζει είναι να κάνεις σωστά τις ασκήσεις και να γίνεσαι καλύτερος και πιο δυνατός σε αυτές τις ασκήσεις. Τα ξεχωρίσουμε και αυτά τα δύο. Ε, η ιδέα του υδρώνω, πεθαίνω, άρα κάνω δουλειά είναι λίγο μπερδεμένη. Έτσι. Υδρώνω, πεθαίνω δεν, δεν είναι τόσο σημαντικό. Έχεις, είναι σημαντικό πόσε θερμίδε και στην αερόβια και στη, στην, στην αεροβία, τι ασκήσει κάνει και πόσο ε, δυναμώνεις δυναμώνει και πόσο προοδεύει αυτέ ασκήσει. Τώρα, εάν τυχαίνει και υδρώνει ή κουράζει αυτά τα δύο, κομπλέ. Εάν τυχαίνει και δεν, πάλι κομπλέ. Δηλαδή, δεν δε, δε θα κάψει λιγότερε θερμίδε το χειμώνα. Από το καλοκαίρι, επειδή απλά ε, δεν υδρώνει τόσο και δεν κουράζει τόσο επειδή δεν έχει τόση ζέστη. Εντάξει? Οπότε ξέχνα το αυτό. Το υδρώσα, άρα έκανα δουλειά, ξέχνα το. Που είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο να υδρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό σου λέω. Οπότε πάμε στη μέση αντίσταση. Τώρα, μέση αντίσταση. Τι σημαίνει, Σημαίνει ανεβαίνουν οι παλμοί σου. Σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσει μια συζήτηση αν χρειαστεί. Αλλά προτιμά να μην. Κατάλαβε. Χαμηλή ένταση είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει για μισή με μία ώρα. Αλλά αν απειλούσα ότι θα σκοτώσω το σκύλο σου, εάν δεν, κάνεις, δεν το κάνει αυτό για τρει ώρε, θα μπορούσε να το κάνει. Ε, οπότε σημαίνει ότι εάν χρειαζόταν, θα έκανε ε, τρει ώρε από αυτή τη μέτρη αντίσταση, αλλά μετά θα πέθαινε σαν το μαραθώνα. Ε, αλλά Διαλέγει να κάνει μισή με μία ώρα. Αυτή είναι μέτρια αντίσταση. Οπότε αυτή είναι η χρυσή τομή πάνω στην ξεκούραση, πάνω στην ανάρρωση και στι θερμίδε που θα καίει το σώμα σου. Είναι η χρυσή τομή, εντάξει, για να μπορεί να κάνει και τη γυμναστική σου, για να μπορεί να μην σέρνεσαι κάθε τρεις και λίγο και να μπορεί να το κάνει αυτό με συνέπεια, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε. Δεν θε να σκέφτεσαι την αερόβια και να στεναχωριέσαι, να υποφέρει, να, να μην ταιριάζει, να σου είναι αγκαρία. Θε να το απολαμβάνει αυτό, έτσι. Οπότε το καλύτερο για αυτό είναι μέση ένταση που και ένα σωρό θερμίδε. Εντάξει. Πάμε στο τύπο αερόβια. Ε, βασικά, πάμε στη συνέπεια. Το οποίο ανέφερα και πριν. Ε, η συνέπεια είναι το Pan, εντάξει, Όπω σου είπα, μπορώ να κάτσω εδώ, να σου αναλύσω τα πάντα όλα, αλλά αν δεν τα κάνει αυτά με συνέπεια, δεν έχει κανένα νόημα. Εντάξει. Το παν είναι η συνέπεια. Δηλαδή, αν βάλει δύο άτομα, ο ένα κάνει hit, κάνει την τελευταία γυμναστική, το τελευταίο trend, την τελευταία έρευνα, το τελευταίο αυτό, το τελευταίο παράλληλο για δύο μήνε, για τρει μήνε, και ο άλλο κάνει απλά ε, ε, ένα ε, ποδηλατάκι μία-δύο-τρει φορέ την εβδομάδα, αλλά με συνέπεια αυτό που κάνει το ποδήλατο χαλαρά και ωραία νικάει. Κάθε μία φορά. Είναι η ιστορία του λαγού και τη χελώνα. Ε, Τερματίζει όταν είσαι χελώνα, αλλά είσαι συνεπή. Τώρα, αν είσαι χελώνα και πας και λίγο πιο γρήγορα, πολύ κομπλέ. Επίση, η συνέπεια θα σε επιβραβεύσει και στι θερμίδε που θα καίει το σώμα σου. Σκέψου μια δουλειά στην οποία ξεκινά. Ε, σκέψου μια, μια καριέρα στην οποία ξεκινά. Και βγάζει, α πούμε, 600 ευρώ το πρώτο έτο. Και μετά παίρνει αύξηση 50 ευρώ. Και μετά παίρνει αύξηση 50 ευρώ. Η δουλειά σου είναι η ίδια, απλά γίνεσαι πολύ καλύτερο στο να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε πληρώνεσαι και αντίστοιχα. Τώρα μου πει, εγώ δουλεύω 10 χρόνια και δεν έχω πάρει αύξηση. Εντάξει, σου λέω πώ λειτουργεί κανονικά η αγορά. Ε, μετά από 20-30 χρόνια. Σίγουρα δεν θα παίρνει ακόμα 600 ευρώ εάν γίνεσαι όντω καλύτερο, θα παίρνει χίλια, χίλια και ευρώ έτσι. Α πούμε, ξεκινά σαν ε, καφετζής, καφετζή, φτιάχνει καφέδε, μετά γίνεσαι μπουφετζή, μετά γίνεσαι μπαρίστα, μετά γίνεσαι μπαρίστα σε ένα ψαγμένο μαγαζί έτσι. Και ε, τα λεφτά που παίρνει αυξάνονται. Αλλά η δουλειά που βάζει, η προσπάθεια που κάνει είναι η ίδια. Έτσι. Εάν πα στο στρατό, ξεκινά σαν ψάρι και σιγά σιγά πα, παίρνει τα στράιπ σου και κερδίζει σεβασμό και παραπάνω λεφτά. Κάπω έτσι λειτουργεί και το κομμάτι τη γυμναστική και τη Αερόβια. Εάν ξεκινήσει από τώρα και κάνει μισή ώρα, μία ώρα, ε, για παράδειγμα ποδήλατο ή box ή το οτιδήποτε και 500 θερμίδε. Εάν το κάνει αυτό με συνέπεια, το σώμα σου θα σε επιβραβεύσει γι' αυτό και θα πάει 600, 700, 800, 900, 1000, 1500. Όσο το κάνει με συνέπεια και όσο καλυτερεύει σε αυτό, το σώμα σου θα σε επιβραβεύσει. Και έτσι γίνει αυτό ο φίλο που όλο τρώει και δεν παχαίνει. Έτσι. Ε, δηλαδή θα βγει με ένα φιλαράκι, θα κάνει και δύο ποδήλατο, εσύ θα κάψει 1000 θερμίδε και αυτό θα κάψει 300 θερμίδε. Μετά εσύ μπορεί να φ Δύο πιτόγυρα και δεν μπορεί να φάει, ε, μια μπανάνα. Ε, πολύ πολύ σημαντικό, η συνέπεια. Συνέπεια είναι το παν, δεν έχει σημασία τι κάνεις, πώς το κάνεις, αν δεν είσαι συνεπής. Εντάξει, τώρα πάμε στο τύπο αερόβιας, έτσι. Τι είναι καλύτερο, ποδήλατο, κολύμπι, τρέξιμο, α, κάποιο χόμπι, box ποδόσφαιρο, τι είναι καλύτερο από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι Μπορούμε να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, να πούμε αυτό και 20 θερμίδε παραπάνω, 20 θερμίδε λιγότερε. Αλλά μακρύ πρόθεσμα δεν έχει τόση σημασία. Η καλύτερη αερόβια είναι αυτή που μπορεί να κάνει εσύ προσωπικά. Όπω είπα, ε, μπορεί παλιά να έλεγα: Ω, η καλύτερη αερόβια είναι δεν ξέρω, ε, με τι και δεν ξέρω εγώ τι, και μου έλεγε άλλο: Μα δεν έχω. Και του έλεγα: Οκ, okay, μήπω έχει αυτό, όχι. Μήπω έχει αυτό, όχι. Οπότε η κουβέντα πάει στο τι μπορεί να κάνει εσύ και στο τι απολαμβάνει να κάνει εσύ, γιατί πάμε πάλι στο κομμάτι τη συνέπεια. Αν το μισεί, σε συνεπεί. Αν μισεί διάδρομο, δεν θα σε συνεπείς. Οπότε, γιατί να κάνει διαδρόμο. Καλύτερα να βγει στη φύση να τρέξει. Έτσι. Οπότε, ε, ποδήλατο. Πάρα πολύ καλό. Κολύμπι. Πάρα πολύ καλό. Κάποιο χόμπι. Για παράδειγμα, box ή το οτιδήποτε. Πάρα πολύ καλό. Sparring. Έτσι. Πάρα πολύ καλό. Χορός, Πάρα πολύ καλό. Ε, οπότε, διαλέγει αυτό που αγαπά. Το οποίο εξαρτάται και με τη ζωή σου, με τα πράγματα που έχει γύρω σου. Εάν ε, έχει ένα ποδήλατο, θα κάνει ποδήλατο. Εάν δεν έχει ποδήλατο, ποδήλατο. ποδήλατο, μπορεί να αγοράσει ποδήλατο. Αλλά αντί να αγοράσει ποδήλατο, μπορεί να έχει μια θάλασσα δίπλα. Οπότε θα βγει να κάνει ε, αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει φίλου σου που κάνουν ε, ένα άθλημα ομαδικό. Θα πα να κάνει μαζί του 2-3 φορέ την εβδομάδα αυτό το άθλημα. Και κάπω έτσι πάει. Ε, τρέξιμο. Θα βγει έξω και θα τρέξει. Προσοχή όμω με το τρέξιμο, παιδιά. Το τρέξιμο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πάνω στο σώμα και είναι δύσκολο σαν τεχνική. Εντάξει, ο ο αρχάριο που δεν έχει γυμναστεί ποτέ, θα βγει έξω θα τρέξει. Αυτό είναι λάθο. Γιατί όπω είπα, είναι πολύ πολύ ε, δύσκολο στο να τρέξει σωστά. Και αν το κάνει λάθο για παρατεμενο χρονικό διάστημα θα τραυματιστεί. Οπότε, το, το τρέξιμο. Το βάζω σαν δεύτερη επιλογή. Σαν πρώτη επιλογή, όλα τα άλλα. Ποδήλατο, κολύμπι, κάποιο χόμπι και μετά το τρέξιμο. Εντάξει. Το τρέξιμο μπορεί να το κάνει. Ναι, καλύτερα να κάνει κανένα δύο μαθήματα ε, πάνω στο τρέξιμο με κανένα ή το οτιδήποτε. Εντάξει. Γιατί θέλει καλά παπούτσια κλπ. Και Κλ. Και θέλει προσοχή. Εντάξει. Οπότε, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Να τα συνοψίσουμε λίγο. Ε, ένταση. Μεσαία ένταση. Μισή με μία ώρα. Ε, Τρει φορέ την εβδομάδα. Μία με τρεις φορές την εβδομάδα θα σου πω. Τύπος. Για, ο, αυτό που προτιμάς εσύ. Και το πιο σημαντικό είναι απ' όλα η συνέπεια. Εντάξει. Και εγώ παλιά έκαιγα, ας πούμε, έκανα ποδήλατο και 500 θερμίδε, τώρα και ο 1000 και. Εντάξει. Και οπότε με παίρνει να τρώω πάρα πολύ περισσότερο χωρί να βάζω λίπο. Εντάξει. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπί στο like και, και γραφείτε με τι άλλε δείτε κάτω στα σχόλια, όσοι την επόμενη να για να